Καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι μια χαρά. Πεταχτήκαμε λίγο στο σούπερ μάρκετ. Θα δείτε στο επόμενο κλιπάκι που πήρα και αυτά εδώ τα μαξιλάρια. Τα είχε σε προσφορά. Δεν ξέρω σε προσφορά, δεν ξέρω σε τι. Πάντως πήρα δύο, θα πάω να πάρω αύριο Σάββατο και άλλα δύο θα πάω να πάρουμε και ένα έχουμε στο σπίτι, πέντε, είμαστε μια χαρά. Τώρα έχουμε σταματήσει εδώ, είναι απόγευμα, σας ανοίγω το βλογκάκι, έχουμε σταματήσει εδώ. Πάει ο Γιάννης να πάρει αυτό το τουρκικό το σάντουιτς, δεν ξέρω πώς το λένε. Και αύριο Σάββατο θα πάμε σε ένα ελληνικό μάρκετ. Θα σας γελάσω. Του το είπε ο συνάδελφος του Γιάννη. Θα πάμε, έχει ελληνικά προϊόντα. Είναι σε μια άλλη περιοχή. Κάνα μισά ώρα από εδώ από εμάς. Θα σας γελάσω. Θα πάμε να δούμε. Ευελπιστώ καιρός να είναι καλός. Γιατί έχει εκεί και μία λίμνη κοντά, του είπανε, να πάμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ο καιρός εδώ καλός είναι, 21 βαθμούς έχει, αν και 7 η ώρα το απόγευμα είναι, έχει 21 βαθμούς, αλλά έχει αεράκι έτσι δροσερό. Αυτά. Θα σας κλείσω και θα τα πούμε αύριο. Είμαστε λίγο στο σούπερ μάρκετ και βρήκαμε μαξιλάρια επιτέλους. Σκληρά μαξιλάρια, 15 ευρώ το ένα. Θα πάρω δύο. Μια χαρά, μόνο μαλακά. Στο πένι βρισκόμαστε. Τι είναι 15 ευρώ, μια χαρά. Πάρω δύο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Είμαστε στο αυτοκίνητο, έχουμε έρθει στο ελληνικό μπακάλικο, όλοι μαζί η οικογένεια, μαζί και ο Μάιλο όπως είδες. Πήγαμε, ψωνίσαμε, πήραμε αυτά που ήθελα. Εντάξει, οι τιμές είναι τσιμπημένες, δεν το συζητώ, αλλά θα σας τα δείξω το σπίτι που πήραμε. Επιστρέψαμε στο σπίτι, πέρασα και λίγο από το πένι, πήρα δύο μαξιλάρια ακόμα. Μια χαρά, κοιμηθήκαμε, πάρα πολύ ωραία κοιμηθήκαμε, οπότε πήρα άλλα δύο. Βάλ' τα λίγο εκεί. Βάλ' τα μέσα. Μαξιλάρια δείχνεις. Ναι ρε, μαξιλάρια δείχνω. Είπα. Και πήρα από το πένι γαριδάκια, εντάξει, ψωμάκι, γιαούρτι, γρανίτες και είχε προσφορά πάλμολιβ. Από το πένι πατατούλες πήρα και μπουτάκια τα είχε σε προσφορά. Αυτά. Από το ελληνικό σούπερ μάρκετ πήρα φυσικά μία τυρόπιτα στριφτή από τη Χρυσή Ζήμη. Πήρα δύο καρολίνα. Γιατί παιδιά εδώ λάσπη είναι. Ο Γιάννης πήρε ανάμειχτο τουρσί. Ελιές καλαμών, 5 νόστιμες. Φυσικά πήρα πιτούλες που μου λείψανε αυτές. Δύο πακέτα λουκανοπιτάκια. Και το άλλο. Ένα μέλι κρητικό. Βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το μελάκι. Από το ελληνικό πήραμε και ένα λάδι, πήρε ο Γιάννης
Πάρ' το τηλέφωνο ένα λεπτό. Πήραμε και ένα δεκάκιλο ηλιέλαιο στα 16 ευρώ, γιατί εδώ παιδιά τα 2 λίτρα για το τηγάνι κάνουν 5 ευρώ. Δύο κουτιά καπρίς πήραμε. Ξύδι. Ρεβίθια που τα αγαπάει ο Γιάννης. Φακές επιτέλους, είναι χονδρές φακές, αλλά εγώ μου αρέσουν υψηλές, τέλος πάντων δεν πειράζει. Φασόλια κονσέρβα πήρε ο Γιάννης. Α, δύο φασόλια κονσέρβα πήρε ο Γιάννης. Ένα νησεστέ, γιατί ανοίγει πολύ καλό φύλλο το νησεστέ. Ένα αλάτι. Ένα τραχανά πήρα. Κουσκούς που το αγαπάει πάλι ο Γιάννης. Πήρε ο Γιάννης. Λάρα μας εφράβει το Γιάννη. Αφού εσύ τα πήρες αυτά, να πω ψέματα. Τι είναι αυτό εδώ Γιάννη που πήρες. Τσάι βουνό. Τι λες καλή, δεν τσάι βουνό το. Και τι είναι. Τσάι της θάλασσας. Μπίργκετ λέει. Αυτά πήρε ο Γιάννης. Πού εσύ τα πήρες. Εγώ τα πήρα. Εγώ πήρα τα όσπρια και τα τέτοια. Αυτά τα κρακεράκια. Εδώ, μπήκαν εδώ. Και τα παιδιά μέσα, έτσι. Αυτά εδώ. Αυτά τα οποία δεν τα είδα εγώ, δεν τα τρώω. Όλα μαζί. Τους έχω πάρει και στην Ελλάδα. Αυτό η κόρη μου πήρε. Δύο κοσερβούλες πήρε ο Γιάννης σαρδέλες που του αρέσουν. Α, και θέλω να πάρω το σαρδέλι, οπότε το ξεδιώνω. Τώρα τελειώνω, ναι. Για να το πάρει ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει ψυγείο. Αυτά πήραμε. Δεν πήραμε τίποτα άλλο. Μα το δεν έχει ψυγείο στο σπίτι. Αυτά πήραμε. Ο Γιάννης θα μαγειρέψει μακαρόνια με κιμά, Γιάννη. Σπεσιαλιτέ. Σπεσιαλιτέ του Γιαννάκη. Μακαρόνια με κιμά θα φάμε. Αυτά προς το παρόν. Γεια σας. Πήραμε και λουξ, πορτοκαλάδα και βυσσινάδα. Ξέχασα. Γι' αυτό δεν σας κάνουμε και σούπερ μάρκετ, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Αφήστε. Κυριακή, μεσημέρι. Κοιτάξτε κατάσταση. Βράζω πατάτες, κάνω τα μπουτάκια. Είμαι στο live που, που είχε η νύφη μου και μπήκα κι εγώ. Και πατάτες τηγανιτές, γιατί ο καθένας θέλει εδώ τα δικά του. Και εγώ φυσικά χατήρι δεν χαλάω, εκεί το χαλάκι για να τυναχτεί. Έχω σκάσει γιατί εδώ γίνεται φωτιά αυτή τη στιγμή. Φούρνος, μάτι, το γκάζι, καταλαβαίνετε. Εδώ έχω να διπλώσω ρούχα, το πλυντήριο μόλις τελείωσε και δεν ξέρω αν θα τα πλώσω έξω, αν θα το βάλω στεγνοτήριο. Να τα πλώσω έξω, μη βρέξει αυτό τον καιρό, πώς θα πάει. Τώρα θέλω να διάσω τη σκούπα, τα σκουπίδια μέσα τον κάδο και να πάω να σκουπίσω μέσα και το σαλόνι που γίνεται χαμός και λίγο να μαζέψω εκεί λίγο τα τέτοια. Δεν έχω πού να τα βάλω, πού να τα στηδιάξω, πού. Να δω πού θα τα χώσω, να διάσω τις τσάντες των παιδιών γιατί ακόμα δεν τις, κάθε χρόνο δηλαδή τις... κάνω τις πλένω μία φορά το χρόνο τις τσάντες του σχολείου, γιατί θα ξεκινήσουμε σε ένα μήνα σχολείο εμείς. Οπότε έχω να κάνω και αυτό, οπότε θα βάλω και τις τσάντες. Μάλλον αυτά θα τα πλώσω, θα τα βάλω στεγνοτήριο τα ρούχα για να πλώσω έξω τις τσάντες, γιατί δεν έχω μέρος. Αυτά. Τίποτα. Του τρελού. Κυριακή και νοικοκυρές. Έτσι είναι, άμα χθες το Σάββατο γερνάς χριστιανή μου. Στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και στα γερμανικά σούπερ μάρκετ, την τρως την Κυριακή. Αυτό. Έτοιμες και οι τσάντες για πλήσιμο. Θα το βάλω αυτό στο πλυντήριο, τα ρούχα, το πλυντήριο που τελείωσε δηλαδή με τα ρούχα. Θα το βάλω στο στεγνοτήριο για να βάλω σειρά να πλένονται οι τσαντούλες. Μόλις κάθισα, τελείωσα, σκούπισα και σφουγγάρισα, άδειασα και τις τσάντες όπως είδες. Και τώρα κάθισα να πιω μία λουξ. Να μυρίσει η ελαδίτσα ρε γαμώτο, έτσι για το γαμώτο. Τι μου κάνετε από το μεσημέρι που σας άφησα, έχουμε φτάσει απόγευμα. Έχει καλό καιρό. Πάω μία
βόλτα τον Μάιλο και να κάνω τη γυμναστική μου, που και που έχει και αεράκι. Αυτά. Πάω και τα λέμε. Όχι, δε σκυλί, δε. Μάιλο. Καλέ. Στο μεταξύ, το δικό μου σιλινιάστηκε. Το άλλο πίσω εκεί που αχνοφαίνεται, ούτε καν το έδωσε σημασία το δικό μου, ε! Τα έχουν εκπαιδευμένα από μικρά. Αυτό τρελάθηκε το δικό μου. Τέλος πάντων. Πάμε τη βολτούλα μας και τα ξαναλέμε. Μετά τη βολτούλα μας επέστρεψα στο σπίτι και το υπέροχο το λαϊβάκι μας. Θα κάνω τραχανούλι να φάνε τα μικρά, τα παιδιά μου, έτσι που τον έχουν επιθυμήσει κιόλας. Και να μαζέψω λίγο την κουζίνα εδώ, μαζεύτηκαν πάλι άπλυτα, ξέρετε. Τις τσάντες που τις είδατε θα τις έχουμε στο πλυντήριο και θα τις πλύνω αύριο το πρωί να είναι έτοιμα και αυτά. Αυτά. Τίποτα, περάσαμε πάρα πολύ ωραίο στο live πάλι. Ήταν το live που πήγα μέχρι την λίμνη μαζί με τον Μάιλο, με τα πόδια. Αυτά. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα το μενού, σηκώθηκα, δεν είχα σκούπισμα και τέτοια, αν και έκανα η αλήθεια είναι σκούπισμα μέσα στην γραβατοκάμαρα. Γιατί πώς γίνεται μέσα σε λίγες ώρες να γίνεται χαμός πάλι, πώς γίνεται, γίνεται. Τέλος πάντων, έχουμε καλό καιρό, έχουμε 22 βαθμούς, τώρα το κοίταξε γιατί θα κάνω live και θα με ρωτήσετε σίγουρα. Λοιπόν, θα κάνω φακούλες, παιδιά, μετά από πόσα χρόνια, μετά από πόσους μήνες θα φάμε φακές. Πώς να σας βάλω. Θα φάμε φακές και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί παιδιά εδώ δεν είδα φακή, σαν την ελληνική φακή δεν υπάρχει. Βέβαια 3 ευρώ το σακουλάκι, αλλά θα αξίζει, εννοείται. Και θα μαγειρέψω και το Γιάννη, γιατί θα λείψει 2 μέρες ο Γιάννης. Οπότε θα του κάνω, γι' αυτό ανοίγω και live, θα του κάνω με αυτά τα έτοιμα τα φύλλα, τη σφολιάτα, μία ζαμπονοκασερόπιτα, στο πούμε. Και πατάτες γιαχνί με λουκάνικα, να τα βγάλω κιόλας, γιατί σίγουρα θα τα ξεχάσω. Σίγουρα θα τα ξεχάσω. Οπότε ας τα βγάλουμε και αυτά, αυτά εδώ τα λουκάνικα θα του βάλω μέσα να του κάνω γιαχνί. Οπότε θα βάλουμε να βράσει το νεράκι λίγο, να βάλουμε τη φακούλα μέσα και αυτά. Αυτά. Θα τα πούμε σε λιγάκι, να παίρνει και ο Γιάννης τηλέφωνο. Αλλαγή σχεδίου. Πριν 2 λεπτά δεν σας μιλούσα και έλεγα θα ανοίξω live και τέτοια. Με πρόλαβε ο Γιάννης, με πήρε τηλέφωνο, του λέω πάνε πάρτε εσύ αυτά που θέλω. Θέλω 2-3 πράγματα από το σούπερ μάρκετ, αλλά είμαι λίγο χάλια, λέει, πώς θα πω στο σούπερ μάρκετ, λέει, έτσι. Οπότε από άσπρος ήταν μαύρος μέσα στα γράσα και τα λοιπά, γιατί φτιάχνουν κάτι φορτηγά. Οπότε λέει κατέβα να πας, λέει, μπαμ εσύ. Και οπότε κατέβηκα, οπότε θα κάνω πιο μετά, δεν με πειράζει, ούτως ή άλλως θα φύγει, θα φύγει αργά ο Γιάννης, για το απόγευμα δηλαδή που δουλεύει. Τι με κοιτάει αυτός, μου με λέει, κοιτά, μόνη της, λέει, μιλάει, λέει, στην κάμερα. Τέλος πάντων, πάω στο νήσιο να βλέπω καλύτερα. Και αυτά που λέτε. Τώρα περιμένω το Γιάννη, έρχεται.
να πάω να πάρω 2-3 πράγματα που θέλω. Συνέχεια και όλο και κάτι βγαίνει, παρόλο που τα γράφω, παρόλο που τα κάνω. Τέλος πάντων, τον περιμένω και τα ξαναλέμε πάλι. Μόλις τελείωσα και από το Πένι, πάω στο σπίτι να μαγειρέψω, από μία η ώρα έφτασε. Να πάω να πιάσουμε δουλειά, να ανοίξω και ένα live να περάσει η ώρα, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Συνεφόκαμα μπορώ να πω. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ο Γιάννης τώρα πάει το καρότσι πίσω. Α, ήρθε κιόλας. Λοιπόν, πήγαμε, ήρθαμε, πήρα χαρτί κουζίνας. Ένα χαρτί υγείας. Πήρα μωρομάντιλα. Πατάτες που θα μαγειρέψω τώρα. Θα κάνω το Γιάννη γιαχνί. 2 κιμά μοσχαρίσιο. Πήρα ένα τέτοιο 6 ευρώ, είναι εμαγέ, για να κάνω ένα γλυκό. Αυτό το γλυκό του ζελέ θα γίνει βέβαια ψηλό, αλλά εντάξει. Πιπεριές να βρίσκονται. Ψωμάκια. Πήρα και τέτοια γιατί θα τους κάνω χοντό. Γκούντα τριμμένη. Ένα παγωτό. Ένα πρίγκλις. Και μπέικον που θα φτιάξω για το Γιάννη και την Πούλα. Με τα έτοιμα φύλλα που έχω. Έχω βάλει να γίνονται οι φακές. Να βράσουν, να πάρουν μια βράση. Και θα ξαναπούμε. Και κάπου εδώ ήρθα και εγώ να κλείσω το βιντεάκι. Μετά το σούπερ μάρκετ που σας έδειξα, κάναμε και ένα live, τη φακή που κάναμε. Τώρα, μάλλον όχι εκεί. Είμαι στο αυτό, στο πάρκο, κάνουμε βολτούλα, το περπάτημά μας με το Μάιλο. Μετά από εκεί, από το live, επειδή τελείωσε αργά, δεν ξεκουράστηκα ιδιαίτερα. Κοιμάμαι όρθια, νιστάζω. Οπότε τώρα πάω να κάνω hot dog τα παιδάκια μου να φάνε και να ξεκουραστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και στο live και εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη βρε. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Πολλά, 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 πολλά. Φιλά, όπα. Πολλά, 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 πολλά φιλάκια.